το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο με τα φαινόμενα της άμεσης εμπλοκής στην πολιτική συναδέλφων, γιατί ήταν παλαιό φαινόμενο και πολλαπλό για όλους τους χώρους, γιατί η αξιοπιστία μας πρέπει να κρίνεται από τους συμπολίτες μας και τους αναγνώστες και τους θεατές και τους ακροατές, κυρίως από το κράτημα μιας δεοντολογίας και μιας πραγματικότητας, βέβαια, γιατί μπορεί να λέω εγώ ότι βρέχει έξω για να έχει λιακάδα. Αλλά έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Συνάδελφοί μας να έχει λιακάδα έξω λαμπερή και να λέει ότι εδώ γίνεται καταιγίδα. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι για το θέμα του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι προφανές ότι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Γεωργιάδης έκαναν επίδειξη πυρός. Και όχι μόνο με αυτό. Εγώ είχα σχολιάσει και στην εφημερίδα με συναδέλφους πριν από λίγο καιρό, όταν είχε γίνει η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στη συνεδρίαση αναφέρθηκε θετικά μόνο για τον έναν αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χατζηδάκη. Και αν ανατρέξετε στα τότε ρεπορτάζ, θα το θυμηθείτε. Νομίζω ότι και στη συνέχεια, με αφορμή το θέμα της λύσης και της συμφωνίας με τη γειτονική χώρα, γκάζωσε και ο κύριος Σαμαράς, γιατί έβαλε μια σειρά πλευρές δικής του, ας το πούμε έτσι, ταυτοτικής προσέγγισης, παρότι έχει κάνει παρασπροδίες μεγάλες, και με όλες του τις κινήσεις έγινε και μια πρόσφατη συγκέντρωση κάτω στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι η πλευρά αυτή, αυτό το μόρφωμα το εσωκομματικό Σαμαρά, Γεωργιάδη, Βορύδη κλπ, δεν λέει απλά είμαι εδώ. Θέλει να έχει και ουσιαστική διαμόρφωση στις επόμενες φάσεις της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο τις κυβερνητικές. Ναι. Και ακριβώς αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι συμπολίτες μας, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να νομίζει ότι συγκράτησε την ενότητα του κόμματος, αλλά εγώ θα έλεγα ότι σε μείζωνα ζητήματα μόνο ενότητα δεν εκφράζεται πολιτικά. Πολιτικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα, θα δούμε και άλλες συνέπειες. Πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε ότι έρχεται και μία είδηση που αφορά πάλι στον τύπο. Είναι αυτή η πρωτοβουλία η νομοθετική του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αυτό που λέμε κατάργηση του υποκτώνου νόμου, που στην ουσία οδηγεί στο αυτόφορο όποιον κάνει ένα πρωτοσέλιδο, ένα δημοσίευμα, δεν αρέσει αυτόν στον οποίο αναφέρεται και μπορεί να έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα και την αυτόφορη διαδικασία σύλληψης. Βέβαια, μπορούν να υπάρξουν και ενστάσεις και ερωτηματικά μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ελευθερία του να γράφει. Το είχε αναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ναι, αν θυμάστε, ότι θα επιληφθεί. Είναι και νέος Υπουργός και νομίζω και νομικός έγκριτος. Και νομίζω ότι έπρεπε προπολού να έχει γίνει αυτό και ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρωθεί το βήμα. Γιατί πράγματι έχουμε και πρόσφατες συνέπειες. Να θυμίσω ότι ο κύριος Καμένος πρωτοστατούσε σε αυτά. Εγώ είχα κάνει και δημόσια κριτική τότε, χωρίς να δίνει απαντήσεις σε ρεπορτάζ και σε θέματα. Γκάζωνε με τις αγωγές και τις μηνύσεις και είχαμε και τις προσαγωγές, να θυμίσω, συναδέλφων κλπ. Κατά τη γνώμη μου, ο πολιτικός, ο όποιος πολιτικός, πρέπει παρά τις υπερβολές να ανέχεται την κριτική και την πολεμική, εκτός αν πρόκειται για ζητήματα προσωπικής, ας το πω έτσι, αξιοπρέπειας, που όμως να μην οδηγούν στις γελίες εικόνες για δημοκρατία των συλλήψεων δημοσιογράφων κλπ. Από την άλλη, βέβαια, να μην ερμηνευτεί αυτό σαν ειδοσία, Νίκο, και βγαίνει άλλο στο πρωτοσέλιδο και σπηλώνει συνειδήσεις, οικογένειες, κρεμάει στα μανταλάκια ανθρώπους. Στο όνομα της ελευθερίας του τύπου. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέμε. Γι' αυτό και το άρθρο το οποίο μεν αλλάζει και καταργεί το αυτόφορο για αδικήματα.